Το φίλε, τελευταία μέρα κατάθεσης των μηχανογραφικών σήμερα για τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες. Πείτε μας, το Ιπποκράτειο Λύκειο πώς πήγε στις φετινές πανελλήνιες και πώς διεξήχθη όλο αυτό το διάστημα η κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων. Ναι, να σας πω καταρχάς ότι είχαμε καλά αποτελέσματα όσον αφορά τα αποτέλεσμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά του σχολείου και γενικότερα όσοι υποψήφοι προσήλθαν εδώ έγραψαν καλά. Πιστεύουμε ότι περνούν σε σχολές των πρώτων τους προτιμήσεων. Έχουμε και παιδιά που περνάνε σε καλές σχολές, σε ιατρική, νομική, πολυτεχνείο κτλ. Και άλλα. Γενικά υπάρχει μια ικανοποίηση, ας πούμε, και στα παιδιά και σε εμάς εδώ με τα αποτελέσματα αυτά που είδαμε όσον αφορά τα γραπτά. Τώρα από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις όταν βγουν τα αποτελέσματα μετά την κατάθεση, την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατάθεσης των μηχανογραφικών. Γιατί παίζει μεγάλο ρόλο το πώς διαμορφώνονται οι βάσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις των παιδιών. Δηλαδή ποιες σχολές δηλώνουν οι υποψήφοι, σε τι σειρά τις δηλώνουν, αυτό διαμορφώνει και τις βάσεις. Επομένως, η ικανοποίηση δική μας έγκυται και σε αυτό, ότι έχουμε υπόψη μας ότι πολλοί από τους μαθητές μας βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα περάσουν σε σχολές της πρώτης τους ή της δεύτερης προτίμησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θεωρώ ότι είναι επιτυχία για τα παιδιά, αλλά βέβαια πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κάποια παιδιά παίρνουν σε μια σχολή που φαινομενικά δεν τους αρέσει, στη συνέχεια όμως βρίσκουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε αυτές τις σχολές που είναι πιο χαμηλά στις προτιμήσεις τους. Ή μπορεί να δώσουν και κατατακτήριες, νομίζω, έπειτα. Τους δίνεται η δυνατότητα από τη στιγμή που έχουν περάσει μια σχολή, αν δουν ότι δεν τους αρέσει, να δώσουν και να μπουν με ευκολότερο τρόπο, νομίζω, σε άλλη σχολή. Ναι, μπορούν να συνεχίσουν μετά το τέλος, την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάποια σχολή και να με κατατακτήριες να περάσουν σε μια σχολή που να τους ενδιαφέρει περισσότερο. Σαν εκπαιδευτικός, κύριε Χαρτοφίλη, πώς κρίνετε εσείς τον τρόπο διεξαγωγής των πανελληνίων? Δηλαδή, θυμάμαι και από τα δικά μου τα χρόνια ότι λέγαμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο σύστημα, ότι ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους μαθητές, και βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Έχουν γίνει πάλι 4 τα μαθήματα όπως ήταν και πριν αρκετά χρόνια. Έτσι, σαν εκπαιδευτικός, πείτε μας τη δική σας γνώμη. Οπωσδήποτε είναι ένα σύστημα που πιέζει τα παιδιά, αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι ένας αδιάβλητος τρόπος για να γίνει η εισαγωγή των μαθητών, ας πούμε, στις σχολές με βάση τις δυνατότητές τους. Βέβαια, οπωσδήποτε παίζουν ρόλο και σάθμιτοι παράγοντες, γιατί ένα παιδί θα προσέλθει στις εξετάσεις και μπορεί μια συγκεκριμένη μέρα να μην είναι σε καλή κατάσταση για να ανταπεξέλθει, ας πούμε, με το 100% των δυνατοτήτων του. Αλλά αυτά είναι θέματα τώρα που είναι γνωστά. Το βασικό είναι ότι σε γενικές γραμμές, δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό, αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα που τουλάχιστον διασφαλίζει σε κάποιο βαθμό αυτό που λέμε αξιοκρατία, δηλαδή αυτός που γράφει καλύτερα περνάει στη σχολή της προτίμησής του, της πρώτης του προτίμησης. Για να αλλάξει αυτό το σύστημα πρέπει να γίνει μια άλλη πρόταση που να φαίνεται ότι είναι καλύτερη, πιο αξιόπιστη, και κάτι τέτοιο που είναι τόσα χρόνια, 25 χρόνια τουλάχιστον πανελλαδικές και παραπάνω, βλέπω ότι δεν έχει γίνει και παραπάνω είναι. Άρα πάνω να πει ότι είναι γενικής αποδοχής αυτό το σύστημα. Θα πρέπει μάλλον, αν τίθεται κάποιο θέμα, αν τεθεί μάλλον, να συγκροτηθεί μια πρόταση που να μην επικεντρώνεται μόνο στο τρόπο εισαγωγής, αλλά γενικότερα στις σπουδές, με το πώς επιλέγονται, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι θα φοιτήσουν σε κάποια σχολή. Αυτό, κάτι άλλο δεν μπορώ εγώ να πω, δεν υπάρχουν αρμόδιοι που μπορούν να αποφανθούν καλύτερα σε αυτό.
Τώρα για τα μηχανογραφικά που με ρωτήσατε, σήμερα μέχρι τις 12 το βράδυ υπάρχει δυνατότητα για τους υποψήφιους να καταθέσουν, να υποβάλουν το μηχανογραφικό στη σχετική πλατφόρμα. Εμείς έχουμε ενημερώσει όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν εδώ στο σχολείο μας στις εξετάσεις. Υπάρχει η πλατφόρμα, δεν είναι δύσκολο να τη βρει κανείς, για την υποβολή των μηχανογραφικών. Σχεδόν όλοι όσοι ενδιαφέρονταν έχουν παραλάβει τον κωδικό, γιατί η δουλειά του σχολείου είναι να δώσει κωδικό να βοηθήσει μάλλον τους υποψηφίους να πάρουν κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Αυτό έχει γίνει. Από εκεί και πέρα, με τη χρήση αυτού του κωδικού μπορεί ο κάθε υποψήφιος να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του στη σχετική πλατφόρμα και να το υποβάλει.